τα ψευδοδημοψηφίσματα που ξεκίνησαν την Παρασκευή στις κατεχόμενες από τους Ρώσους περιοχές της Ουκρανίας συνεχίζονται και θα ολοκληρωθούν την Τρίτη. Οι κάλπες πηγαίνουν παντού, ακόμα και σε αυλές, σπίτια και πάρκα, κάτω από τη συνεχή παρακολούθηση της αστυνομίας, οι κάτοικοι που έχουν απομείνει σε Ντονμπάζ, Ζαπορίζια και Χερσόνα καλούνται να ψηφίσουν για το αν επιθυμούν ένωση με τη Ρωσική Ομοσπονδία. Στην ψηφοφορία μετέχουν και οι στρατιώτες των κατοχικών δυνάμεων. Τα δημοψηφίσματα διεξάγονται με βάση τις αποφάσεις των τοπικών αρχών. Οι όροι έχουν δημοσιευτεί και μετά από αυτά τα δημοψηφίσματα, η Ρωσία φυσικά θα σεβαστεί την έκφραση της βούλησης αυτών των ανθρώπων, που για πολλά χρόνια υποφέρουν από τις καταχρήσεις του νεοναζιστικού καθεστώτος. Οι περισσότεροι κάτοικοι αναγκάζονται να συμμορφωθούν και να συμμετάσχουν στο δημοψήφισμα, καθώς έχει αναφερθεί σειρά απειλών και εκβιασμών που έχουν υποστεί από τις φιλορωσικές αρχές. Ωστόσο, κάποιοι τολμούν να εκφράσουν τις αντιρρήσεις τους. Τι να πω για το δημοψήφισμα. Είναι προφανώς παράνομο. Αυτή είναι η γη μας, η ουκρανική γη. Και όλα αυτά που κάνουν εκεί, νομίζω ότι απλά δεν έχουν καμία δουλειά να τα κάνουν. Στη χώρα μας, είμαστε Ουκρανοί. Οι αρχές της Ουκρανίας ανέφεραν ότι παράλληλα με τη διεξαγωγή των δημοψηφισμάτων ξεκίνησαν νέες πυραυλικές επιθέσεις από τους Ρώσους,